σας ευχαριστεί θερμά που ανταποκριθήκατε στο κάλεσμά της. Όλοι γνωρίζουμε για το λόγο που βρισκόμαστε εδώ. Πρόκειται για το θέμα για το συμβάν που έλαβε χώρα την Κυριακή το βράδυ και μιλώ για την άνανδρικη φασιστική επίθεση που δέχτηκε ο βουλευτής Κωνσταντινέας. Λοιπόν, για να μην χρονοτριβούμε, βρίσκεται μαζί μας, όπως βλέπετε, ο γραμματέας Κεντρικής Επιτροπής, ο Πάνος Σκουρλέτης, ο Αλέξης Χαρίτης, Υπουργός Εξωτερικών, ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών, ο Γιώργος Κατρούγκαλος και οι βουλευτές Κωνσταντινέας και Κοζομπόλη. Λοιπόν, δίνω ευθύς αμέσως το λόγο στο γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής. Όπως αντιλαμβάνεστε, αυτή η έκτακτη συνέντευξη τύπου με πρωτοβουλία της Νομαρχιακής Επιτροπής Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ γίνεται ακριβώς διότι αισθανθήκαμε την ανάγκη να καταγγείλουμε το γεγονός της δολοφονικής επίθεσης απέναντι στον βουλευτή Πέτρο Κωνσταντινέα, έναν βουλευτή δημοκρατικά εκλεγμένο, έναν βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και νομίζω ότι από μόνη της αυτή η προσέγγιση, αυτό το γεγονός, συνιστά μια αντιδημοκρατική, θα έλεγα επιεικώς, μια επίθεση απέναντι στην ίδια δημοκρατία. Μια εκδήλωση φασιστικής βίας. Διότι στο όνομα του Πέτρου του Κωνσταντινέα σήμερα, στο όνομα του νεαρού φοιτητή πριν από λίγες μέρες, μέλους του ΣΥΡΙΖΑ, που ξυλοκοπήθηκε άγρια την ημέρα των 5 ετών από την δολοφονία του Παύλου Φίσα στο Πέραμα. Αλλά και όπως θυμόσαστε, η επίθεση στο Δήμαρχο Γιάννη Μπουτάρη. Όλα αυτά τα γεγονότα έχουν ένα κοινό προνομαστή. Την εκδήλωση μιας ακροδεξιάς βίας, η οποία στοχεύει στην καρδιά της Ιερής Δημοκρατίας. Δεν είναι λοιπόν ένα μεμονωμένο γεγονός. Και ως τέτοιο πρέπει να το εκλάβουμε. Και νομίζω ότι αποτελεί ένα σήμα κινδύνου για το που πορευόμαστε, το οποίο μας βάζει εκ των πραγμάτων μπροστά σε κάποια καθήκοντα. Όχι εμάς μόνο ως κυβέρνηση, ως ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω όλο το φάσμα του δημοκρατικού τόξου. Διότι είναι γνωστό ότι έχουμε πολλές και μεγάλες διαφορές για το παρόν και για το αύριο αυτού του τόπου και με τη Νέα Δημοκρατία και με την αξιωματική αντιπολίτευση. Οφείλουμε όμως να υψώσουμε ένα δημοκρατικό τείχος απέναντι σε τέτοιου είδους πρακτικές. Το γεγονός ότι 5 χρόνια, και θέλω να το ξαναυπογραμμίσω αυτό, μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα που στάθηκε αιτία και αφορμή το να συνειδητοποιήσει η ελληνική κοινωνία τι σημαίνει η σύγχρονη έκφραση του ναζισμού στη χώρα μας, η Χρυσή Αυγή. Και μάλιστα ήταν το γεγονός που την καθήλωσε στα ίδια ποσοστά. Δεν είναι τυχαίο ότι παραμένει μία δύναμη στο περιθώριο της πολιτικής σκηνής. Παρόλα αυτά όμως, την ίδια στιγμή βλέπουμε άλλου είδους επικίνδυνα φαινόμενα τα οποία εγκυμονούν κινδύνους. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι πέρα από τις διαφορές μας, πώς ασκούμε πολιτική και πώς δεν θα πρέπει με τον πολιτικό μας λόγο, τις πολιτικές μας τοποθετήσεις, να σπέρνουμε τη μυσαλλοδοξία, να υιοθετούμε την ακροδεξιά ρητορική, να υιοθετούμε διχαστικά κηρύγματα. Χαιρόμαστε ειλικρινά που όλα τα κόμματα καταδίκασαν το γεγονός αυτής της φασιστικής επίθεσης. Σημασία έχει όμως να μην μείνουμε μόνο στα λόγια. Και θα ήθελα ιδιαίτερα να αναφερθώ στο κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, στη Νέα Δημοκρατία. Χαιρετίζουμε πραγματικά το γεγονός ότι αισθάνθηκε από τις πρώτες ώρες την ανάγκη να καταδικάσει αυτό το γεγονός. Αλλά θέλω να θέσω κάποιους προβληματισμούς, κάποια ερωτήματα. Όταν ασκούμε πολιτική, σε θέματα που είναι γνωστό ότι έχουμε εντελώς διαφορετική οπτική για τα πράγματα,
Και την κάνουμε με ένα τέτοιο τρόπο, ώστε ουσιαστικά να αποτελεί η πολιτική μας φυτώριο για μυσαλόδοξες πρακτικές, τότε θα πρέπει να επανεξετάσουμε τα όρια αυτής της πολιτικής. Θέλω να γίνω πιο συγκεκριμένος. Είναι γνωστό ότι ένα από τα κορυφαία ζητήματα αυτή τη στιγμή είναι η Συμφωνία των Πρεσπών, το μακεδονικό ζήτημα. Δεν θέλω να μπω επί της ουσίας για αυτό το ζήτημα. Θέλω να πω όμως ότι όταν πρωτοκλατσά τα στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης χωρίζουν τους Έλληνες σήμερα σε πατριώτες και προδότες, τότε ουσιαστικά θρέφουμε το δέντρο της μυσαλλοδοξίας, του διχασμού, την εμφυλοπολεμική λογική, αυτή η οποία γεννάει τέτοιες καταστάσεις, αυτή η οποία τροφοδοτεί τέτοιου είδους φαινόμενα. Και εδώ νομίζω ότι θα πρέπει ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Νομίζω λοιπόν ότι δεν υπάρχουν περισσότερο και λιγότερο πατριώτες σήμερα. Αυτό πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε όλοι. Θα πρέπει όλα τα κόμματα, και όχι μόνο τα κόμματα, δηλαδή δεν είναι μόνο υπόθεση των κομμάτων, είναι υπόθεση των κοινωνικών φορέων, των δήμων, των προσωπικότητων αυτών όλων που διαμορφώνουν μια συνείδηση για τα πράγματα, να υψώσουμε ένα τείχος απέναντι σε αυτές τις πρακτικές, αλλά και σε όλον εκείνο τον υφέρποντα εκφασισμό της ελληνικής κοινωνίας που μπορεί να εκδηλώνεται και με άλλους τρόπους, που μπορεί να εκδηλώνεται στη βάση του φόβου για το διαφορετικό, που δεν έχει ανοχή για το διαφορετικό, που καμιά φορά, αν και δεν συνδέεται άμεσα με αυτά όλα τα οποία υπέστη ο σύντροφος και συνάδελφος Πέτρος Κωνσταντινέας, αλλά που τα βλέπουμε να εκδηλώνονται με διαφορετικούς τρόπους σε άλλες είδους καταστάσεις. Αναφέρομαι για το πρόσφατο λιντσάρισμα που είδαμε όλοι στους δέκτες μας του ΖΑΚ, κάτι το οποίο αποτελεί όνειδος για τη σημερινή ελληνική κοινωνία, η λογική της αυτοδικίας. Γνωρίζουμε ότι γύρω από αυτά τα θέματα της ασφάλειας, και ήδη κάποιοι έχουν αρχίσει και το κάνουν, γενικώς της ασφάλειας, τσουβαλιώντας όλα τα ζητήματα, κάποιοι επιχειρούν να κερδοσκοπήσουν πολιτικά, αλλά δεν είναι έτσι ακριβώς τα ζητήματα. Η φασιστική βία πρέπει να τύχει της πλήρους απομόνωσης όλων των πολιτικών δυνάμεων πρώτα απ' όλα και όλων των κοινωνικών φορέων. Εμείς θέλουμε, με αφορμή και αυτή την συνέντευξη τύπου, και από όσο γνωρίζω, σε αυτή τη λογική θα κινηθεί και η νομαρχιακή μας, να διαμορφωθεί ένα μέτωπο κατά της φασιστικής βίας, ένα μέτωπο υπεράσπισης των κανόνων της δημοκρατικής αντιπαράθεσης και του δημοκρατικού διαλόγου, στο οποίο οφείλουν να πάρουν μέρος όλοι. Κόμματα, φορείς, σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, ο Δήμος, η Περιφέρεια. Όλοι δεν μπορούμε να κλείνουμε τα μάτια σε φαινόμενα που πυκνώνουν, διότι αύριο θα είναι αργά. Αυτοί ήταν οι λόγοι που μας ανάγκασαν να βρεθούμε εδώ σήμερα, έτσι ώστε να σύλλουμε ένα σήμα προς κάθε κατεύθυνση που οφείλουμε να μην υποτιμήσουμε. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο ανοχής. Η Ελλάδα σήμερα βρίσκεται σε μια νέα φάση, η χώρα μας. Υπάρχουν προϋποθέσεις να πάνε τα πράγματα καλύτερα. Τα προβλήματα είναι πολλά, τα γνωρίζουμε. Θα πρέπει όμως η αντιπαράθεση στο νέο μεταμνημονιακό πεδίο ανάμεσα στις πολιτικές δυνάμεις να στέκεται στην αντιπαράθεση των προγραμμάτων, των προτάσεών τους. Και όχι να ανασύρει λογικές εμφυλιοπολεμικές, λογικές διχαστικές, που μπορεί να συσπυρώνουν τους λίγους, αλλά δηλητηριάζουν τους πολλούς και είναι μακριά από τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας. Με αυτά τα λόγια, εγώ ήθελα να ξεκινήσω αυτή την συνέντευξη τύπου, να δώσω το λόγο στους παριστάμενους υπουργούς και βουλευτές και ακολούθως μετά να δεχτούμε κάποια ερωτήματα από μεριά σας.